Κυρίες και κύριοι, πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας, να καλωσορίσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τηλεοπτικών Σταθμών της Ελληνικής Περιφέρειας, τον οποίο έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε στο κεντρικό μας δελτίο, τον κύριο Γιώργο Θεοδωρακάκη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με αφορμή καταρχήν τις ευρωεκλογές, οι οποίες πέρασαν και ολοκληρώθηκαν, θα θέλαμε να πούμε δύο λόγια για το ρόλο και τη συμβολή των περιφερειακών και τηλεοπτικών σταθμών στις εκλογές. Να ξεκινήσουμε από τις ευρωεκλογές, λοιπόν. Το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των τοπικών και περιφερειακών, στις ευρωεκλογές που μόλις πέρασαν και διεξήχθησαν. Στις ευρωεκλογές, τα περιφερειακά μέσα, οι σταθμοί δηλαδή της ελληνικής περιφέρειας, εκτός πανελλαδικών, συνεισέφεραν επικουρικά, θα έλεγα, παρόλο που κατέβαλαν σοβαρή προσπάθεια και στον τομέα της ενημέρωσης των πολιτών και στο κομμάτι ενημέρωσης εκπροσώπων κομμάτων προς τους πολίτες της περιφέρειας που καλύπτουν. Βεβαίως, έχουμε μία διαφοροποίηση στο θέμα των ευρωεκλογών, γιατί αν παρακολουθήσετε, τα κονδύλια δόθηκαν στους πανελλαδικούς σταθμούς, τα κονδύλια της διαφήμισης. Δεν δόθηκαν στους τοπικούς και περιφερειακούς σταθμούς, στα περιφερειακά μέσα ουσιαστικά, δεν δόθηκαν κονδύλια διαφημιστικά με αποφάσεις των σχετικών υπουργείων. Δόθηκαν στους πανελλαδικούς σταθμούς, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν και επικουρικά συμπλήρωσαν τα περιφερειακά μέσα. Υπήρχε λόγος, δεδομένου ότι ήταν ο χαρακτήρας των εκλογών τέτοιος. Ήταν ο χαρακτήρας, ναι, πράγματι. Πράγματι, ήταν ο χαρακτήρας των εκλογών τέτοιος, που σε μερικά σημεία εμφανίστηκαν όλα τα κόμματα, τα οποία έδωσαν το καθένα το στίγμα του και τις γραμμές του, πέρασαν όλα αυτά μέσα από τα συγκεκριμένα, κυρίως τα μεγάλα κανάλια. Πρωταγωνίστησε η ΕΡΤ, που διέθεσε για τον περισσότερο χρόνο. Γιατί, όπως ξέρετε, ο χρόνος είναι το πιο ακριβό πράγμα. Και επειδή τα κανάλια, τα πανελλαδικά, διέθεσαν πολύ χρόνο, υστέρησαν λίγο στα έσοδα και αυτό βέβαια φρόντισαν και το αναπλήρωσαν με τα κονδύλια που πήραν από το Υπουργείο Εσωτερικών για την διαφήμιση των ευρωεκλογών. Στο κομμάτι των ευρωεκλογών, πράγματι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Και πράγματι πρωταγωνίστησαν τα πανελλαδικά κανάλια. Όμως και τα περιφερειακά μέσα, οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί προσέφεραν και αυτοί με τη σειρά τους στο κομμάτι της αγροματικότητός τους και στο κομμάτι που τους αναλογεί, προσέφεραν και αυτοί ό,τι μπορούσαν. Εγώ πιστεύω δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, όλα τα κανάλια, τα περιφερειακά, προσέφεραν και αυτά με τη σειρά τους στο κομμάτι που τους αναλογεί και ενημέρωσαν και αυτά με τους πολίτες της περιφερειάς τους με υπευθυνότητα και νομίζω και με πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα, τι γίνεται, φημολογείται, και αυτό τουλάχιστον λέει περιραίουσα ειδησιογραφία, ότι πιθανότατα τον Οκτώβριο να πάμε σε εκλογές. Ποιος θα είναι λοιπόν ο ρόλος εκεί των τοπικών και περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης και αν υπάρχει τελικά κάποια διαφοροποίηση από το ρόλο τους στις ευρωεκλογές? Πράγματι, είναι πολύ πιθανόν το σενάριο αυτό που έχει βγει προς τα έξω για τον Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές. Είναι πολύ πιθανόν να είναι μονόδρομος. Όμως οι εκλογές, οι βουλευτικές με τις ευρωεκλογές, έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και ο ρόλος πλέον των περιφερειακών μέσων είναι πρωταγωνιστικός. Και όχι μόνο πρωταγωνιστικός, υπερισχύει των πανελλαδικών τηλεοπτικών σταθμών. Και θα σας εξηγήσω το λόγο. Όσο αντιλαμβάνεστε, εσείς καλύπτετε κάποιους νομούς και έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε ένα χρόνο, ο οποίος είναι πολύτιμος και έχει και ένα κόστος, προς τους τηλεθεατές σας, κάθε μέρα 10 ώρες για να καλύψετε το κομμάτι της ενημέρωσης, της πολιτικής ενημέρωσης και της πολιτικής ειδησιογραφίας και το κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, των εκλογών που είναι οι πολιτικές, οι βουλευτικές εκλογές. Αυτές λοιπόν τις εκλογές που θα καλύψουν τα περιφερειακά μέσα, αυτές οι 10 ώρες κατανέμονται ισομερώς στους βουλευτές όλων των κομμάτων, με το χρόνο που ορίζει κάθε φορά με μια οδηγία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ο χρόνος αυτός συνήθως είναι σύμφωνα με την εκπροσώπηση που υπάρχει στη Βουλή κάθε φορά. Πιο πολύ, λίγο περισσότερο για τη Νέα Δημοκρατία, λιγότερο για ούτω καθεξής. Και όταν μιλάμε, συγγνώμη σας διακόπτω, για περιφερειακό σταθμό, μιλάμε για μοίρασμα του χρόνου σε όλους τους νομούς της περιφέρειας που καλύπτει ο συγκεκριμένος σταθμός. Δηλαδή σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές, έτσι, όλων των νομών της συγκεκριμένης περιφέρειας που μιλάμε κάθε φορά. Ας πούμε παράδειγμα, ο τηλεοπτικός σταθμός DRTV
καλύπτει σύμφωνα με τον νόμο όλη την Πελοπόννησο. Άρα έχουμε λοιπόν να καλύψουμε 7 νομούς. Αν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και πούμε ότι ο κάθε νομός έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, 8 βουλευτές, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να καλύψουμε 56 βουλευτές, ξέρω εγώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν στον χρόνο της προεκλογικής περίοδου, τις 40 μέρες, δεν ξέρω πόσο θα καθοριστεί αυτό το πράγμα και πότε θα ανακοινωθεί, όποτε και ανακοινωθεί αυτό, έχουμε λοιπόν να διαθέσουμε 10 ώρες, όπου πρέπει να τις διαθέσουμε αυτές τις 10 ώρες που έχουμε περίσσευμα για πολιτική ενημέρωση, σε 7 νομούς και σε έναν αριθμό ικανό βουλευτών ή εκπροσώπων κομμάτων κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι το αντίστοιχο κανάλι το πανελλαδικό, αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει, διότι όταν έχουμε, όταν μιλάμε για 54 νομούς στην Ελλάδα και όταν πλέον εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Γι' αυτό και κυρίως οι πανελλαδικοί σταθμοί περιορίζονται στο νόμο Αττικής. Όπου εκεί είναι Αθήνα, Πειραιάς κτλ. Γι' αυτό ο ρόλος λοιπόν των περιφερειακών μέσων, δηλαδή των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, πλέον είναι πρωταγωνιστικός. Γιατί θα πρωταγωνιστήσουν σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά και το βάρος που έχουν και καλούνται να σηκώσουν είναι αντίστοιχα πολύ μεγαλύτερο, δεδομένου του ότι θα πρέπει να υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία που να πηγαίνουν κτλ. Χρόνο, δημοσιογράφοι και όλα αυτά που έχουν. Εκεί ουσιαστικά είναι το κόστος. Το κόστος δηλαδή ουσιαστικά θα το υπομισθούν τα περιφερειακά μέσα και θα πρέπει να τα βγάλουν σε πέρας, γιατί αυτές οι εκλογές θα είναι και δύσκολες από ό,τι φαντάζομαι. Δεν ξέρω δηλαδή, αλλά από ό,τι λένε, ίσως να μην συγκεντρώσει κανένα ακόμα πλειοψηφία και ίσως πάμε και σε δεύτερες, όπου θα είναι πολύ σκληρός ο αγώνας. Και εκεί θα δούμε, πραγματικά θα είναι ένα τεστ για τα κανάλια τα περιφερειακά, γιατί θα είναι πραγματικά τεστ αντοχής. Θα γίνει ένας μαραθώνιος να προλάβουν τις εξελίξεις και πιστεύω ότι ο κάθε σταθμός θα δείξει ό,τι καλύτερο μπορεί να δείξει στο κομμάτι της ενημέρωσης.